Πρόεδρε, μια ευχάριστη έκπληξη στο λιμάνι της ΕΚΟ, μιας και το λιμενικό ταμείο με πρωτοβουλία δική σας έχει τοποθετήσει ποτίστρες και ταΐστρες έτσι για τα ζώα. Ακριβώς δείχνουμε, αν θέλετε, το φιλοζωικό μας χαρακτήρα στο λιμενικό ταμείο. Είναι μια, νομίζω, καινοτομία για την πόλη της ΚΟ. Θα ακολουθήσει και στα άλλα λιμάνια, βεβαίως, αυτός είναι ο σκοπός. Μαζί με τον Αντιπρόεδρο, τον Πάπη τον Ναυροζίδη, προχωρήσαμε σε αυτή την κίνηση, η οποία νομίζω αποτελεί ένα ευχάριστο γεγονός για το λιμάνι. Αποκτά και μια διαφορετική διάσταση έτσι, κοινωνικού περιεχομένου πέρα από το επαγγελματικό χαρακτήρα που έχει. Έχουν τοποθετηθεί μέχρι στιγμής δύο στο λιμάνι της ΚΟ. Θα μπουν και στα υπόλοιπα λιμάνια. Η πρόθεσή μας είναι σταδιακά να βάλουμε και στα υπόλοιπα λιμάνια προκειμένου να αποκτήσουν όλα έτσι αυτό το χαρακτήρα. Νομίζω ότι είναι κάτι που οι σύγχρονες πόλεις το απαιτούν. Και είναι, νομίζω, και η απέτηση της κοινωνίας της ίδιας. Και εισακούστηκε αυτό και το ενεργήσαμε. Πώς θα γίνει η διαδικασία της ανατροφοδότησης κάθε μέρα με τις τροφής και τη συντήρηση αυτών? Έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες σε συνεργασία με το Δήμο και ασφάλως και εμείς είμαστε παρόντες για τη συντήρηση να το επιβλέπουμε όσο επιβλέπουμε και τα πάντα στο λιμάνι μας και σε όλα τα λιμάνια. Και σε συνεργασία με το Δήμο και αυτό θα ακολουθήσει. Θα σας ενημερώσει ειδικότερα βεβαίως και ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος το χειρίζεται κιόλας. Το λιμενικό ταμείο όμως εκτός από αυτό και κάποιες άλλες δράσεις. Βλέπουμε νέα φωτιστικά να υπάρχουν και στην. Ο σκοπός μας είναι οι νέες δράσεις να συνεχίσουν όλη την τετραετία. Δηλαδή να παρακολουθούμε τα λιμάνια μας και να τα εξυγχρονίζουμε διαρκώς. Η αλήθεια είναι ότι από την ώρα που αναλάβαμε τη διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου, αντιληφθήκαμε ότι έπρεπε να γίνουν κέρυες παρεμβάσεις και σημαντικές παρεμβάσεις εκτεταμένες. Έχουμε βάλει ένα πρόγραμμα για να τα υλοποιούμε σταδιακά. Ήδη ο ηλεκτροφωτισμός σε όλα τα λιμάνια είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. Οι υποδομές σταδιακά αρχίζουν και παίρνουν μια μορφή την οποία επιθυμούμε. Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμη. Ο χειμώνας ο φετινός θα είναι κρίσιμος διότι είναι με τα οικονομικά μας αρκετά μειωμένα λόγω της έντονης κρίσης που ζούμε και που έχει επηρεάσει κέρια το Λιμενικό Ταμείο. Να σας τονίσω δε ότι και η χρήση του 2019 ήταν πάρα πολύ ζημιογόνα, νομίζω στις τάξεις των 500.000 ζημιογόνα για το Λιμενικό Ταμείο. Αντιλαμβάνεστε ότι τα οικονομικά μας δεν είναι πλέον τα εύρωστα που θεωρεί και η οικοακή κοινωνία. Πλην όμως φροντίζουμε μέσα από περιστολή δαπανών οι οποίες μπορούν να συσταλούν να αποθηκεύσουμε αυτό το αναγκαίο οικονομικό αντίτιμο το οποίο θα μπορέσουμε να ρίξουμε σε έργα σε όλα τα λιμάνια τα οποία έχουμε υπό τη δικαιοδοσία μας. Αντιπρόεδρε, μειωμένα τα έσοδα αλλά αρκετές οι δράσεις βλέπουμε. Καλημέρα σας. Πράγματι, γιατί κυρία Πολίτου, είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε τουλάχιστον να δίνουμε λύσεις σε αυτά τα μικρά τα οποία δεν κοστίζουν. Σε αυτά που έχουν κόστος 0 ευρώ. Είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν έτσι με λίγο θέληση, με λίγο μεράκι και με λίγο όρεξη. Μια τέτοιου είδους καινοτομία είναι και η σημερινή, οι ταΐστρες για τα ζωάκια μας. Τα οποία νομίζω ότι δεν κόστιζε, η κίνηση αυτή δεν κόστιζε ιδιαίτερα στο Λιμενικό Ταμείο, αλλά νομίζω ότι το όφελος είναι πολύ σημαντικό και θα το καταλάβουν όλοι οι πολίτες. Όπως πάνω στην ερώτηση την οποία κάνατε πριν στον Πρόεδρο, ήθελα να πω ότι κάθε πρωί όταν η υπηρεσία καθαριότητας του Λιμενικού Ταμείου περνάει να καθαρίζει το λιμάνι, έπειτα από την προμήθεια της τροφής θα βάζει την ειδική τροφή για γάτες μέσα στην ταΐστρα έτσι ώστε κάθε μέρα τα δέσποτά μας να έχουν την τροφή τους. Για να μας το δείξετε λίγο, δηλαδή εδώ στην κάτω πλευρά μπαίνουν τροφή για τα δέσποτα τα οποία θα μπορούσαν να ήταν γάτες ή σκύλοι, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή όπως ξέρετε οι γάτες είναι με τις γάτες υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, θα επικεντρωθούμε σε αυτό. Και στην πάνω πλευρά μπαίνει τροφή για πουλιά. Όπως και εδώ, στην οποία μπορούν να μπουν μέσα τα πουλιά, να προστατευτούν σε καταστάσεις καιρικές που το χρειάζονται, δηλαδή σε βροχές ή σε ανέμους. Αυτή είναι η κατασκευή του. Την αντιγράψαμε, είναι μια αντιγραφή που κάναμε από το Δήμο Πατρών, οφείλω να ομολογήσω, και την κατασκευάσαμε ακριβώς τα ίδια πρότυπα. Πολύ ωραία. Είναι ένα τοποθετημένο εδώ, απέναντι από το Κώστα Παλάς, και η άλλη. Άλλη μία ταΐστρα είναι στον εμπορικό λιμένα, πίσω από την αίθουσα επιβατών. Είναι ένα σημείο που ούτως ή άλλως και το ένα και το άλλο είναι δύο σημεία τα οποία από ούτως ή άλλως οι φιλόζωοι περνούσαν και πετούσαν τροφή. Έτσι εμείς τώρα τους βοηθάμε να μην πετάνε τροφή κάτω ή και την τροφή που θα βάζουμε εμείς σε λιμενικό ταμείο να μην πέτυχε στο έδαφος και λερώνεται ή καταλαβαίνει ότι και μυρίζει και άσχημα. Έτσι να μπαίνουν μέσα στο δοχείο το οποίο πρέπει και να μπορούν τα ζωάκια να ταΐζονται και να εξυπηρετούνται όλοι και με τις καταστάσεις όπως ακριβώς πρέπει. Σε ό,τι αφορά ποτίστρες που είναι και αυτό ένα ζητούμενο. Είναι κάτι που έχουμε σκεφτεί, το μελετάμε λίγο έτσι ώστε να το δούμε στο μέλλον. Ενδεχομένως να μπορέσει να γίνει και μια πατέντα πάνω σε αυτό το σύστημα. Το σκεφτόμαστε και βλέπουμε λίγο πώς θα γίνει.
Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και σε λίγο καιρό θα το δείτε και αυτό. Εγώ θα ήθελα να πω επίσης ότι στην περιοχή της Σέγγεν έχουν εγκατασταθεί 4 νέα ηλιακά φωτιστικά, τα οποία είναι αυτόνομα. Είναι σε πειραματικό στάδιο γιατί θέλουμε να δούμε τη λειτουργία τους και θέλουμε να δούμε κατά πόσο αντέχουν στον χρόνο με τις μπαταρίες τους και όλα τα σχετικά, έτσι ώστε με μπαταρίες, ναι, έτσι ώστε στο μέλλον να εμπλουτίσουμε τα λιμάνια μας με ακόμα περισσότερες καινοτομίες, να χρησιμοποιήσουμε την ηλιακή ενέργεια και να δούμε κατά πόσο αυτό είναι εφικτό για να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε πόρους.